Τη συμπαράστασή του στον αγώνα των κατοίκων των Σταγιατών για την αυτοδιαχείριση των νερών της Κρύας Βρύσης εξέφρασαν ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης και η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του κόμματος Σοφία Σακοράφα, που επισκέφθηκαν το μεσημέρι τις Σταγιάτες καθοδόν για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των νερών και, όπως σημείωσε, θύλακες αντίστασης όπως αυτός των Σταγιατών αποτρέπουν τον επίμαχο σχεδιασμό. Η ιδιωτικοποίηση του νερού προσέκρουσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τους δημιουργεί κάποια προβλήματα, αλλά θα τη συνεχίσουν και αυτό που γίνεται εδώ στις Σταγιάτες με την Κρύα Βρύση είναι απλά μια μικρογραφία του συνολικότερου προβλήματος. Τα σκουπίδια είναι το άλλο θέμα, το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους, γιατί πρώτον βαθαίνει η πτώχευση του ελληνικού δημοσίου από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η απίστευτη σπατάλη υπέρ των διωτών στην αποκοδημιδή σκουπιδιών και το περιβάλλον το οποίο καταστρέφεται, γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι καταστροφικός. Γι' αυτό θεωρούμε εμείς στο Μέρα 25 ότι αυτή η πρωτοβουλία των κατοίκων εδώ στις Σταγιάτες είναι μια πρώτη κίνηση αντίστασης που αφορά πέραν της περιοχής της ευρύτερης, αφορά όλη την Ελλάδα και τον αγώνα για να διασφαλίσουμε κάποια δημόσια αγαθά υπέρ του ελληνικού λαού. Παραδείγματα όπως αυτά των Σταγιατών εδώ είναι για μας ένας οδηγός προβληματισμού καταρχήν, αλλά και αν θέλετε μιας διαδικασίας η οποία θα έπρεπε να μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε όλοι τους αγώνες μας όσον αφορά την καθημερινότητά μας. Είμαστε κοντά σε όλους αυτούς τους πολίτες, στεκόμαστε δίπλα τους και αυτό που ήθελα επίσης να πω είναι ότι η αλήθεια είναι γνώση. Και ακριβώς επειδή είναι γνώση, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι παρά το γεγονός ότι το κίνημα το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά κάποιο τρόπο έχει κουραστεί, να ξέρουν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δρούν με αυτόν τον τρόπο θα το βρουν μπροστά του. Το χωριό μας έχει στοχοποιηθεί με σκοπό την ιδιωτικοποίηση των νερών της Κρύας Βρύσης, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτών των Σταγιατών, Βαγγέλης Γαλανόπουλος. Το χωριό μας πέρασε από δύσκολα πράγματα, αλλά αμυνθήκαμε για να σώσουμε την πηγή μας. Όμως τη Μεγάλη Παρασκευή έγινε αυτό που έγινε, δηλαδή με μια κίνηση ενεργοποίησαν αυτό που σας έλεγα, το δίκτυο που το είχαμε αξιστεύσει εμείς, δεν δούλευε γιατί δεν το θέλαμε, που είχε φτιάξει ο προηγούμενος δήμαρχος, και έτσι μας φέρανε στα 2/3 του χωριού, μας κόψανε την πηγή μας και τα 2/3 των σπιτιών υδρεύονται από πηγή άλλη από το χωριό μας, από πάνω από την Πορταριά. Ο κ. Βαρουφάκης ρωτήθηκε για το επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής Βόλου περί αναγκαιότητας χλωρίωσης των νερών έτσι ώστε να προφυλάσσεται η δημόσια υγεία. Εάν πραγματικά τους ενδιαφέρε η υγεία των πολιτών, δεν θα φτιάχναν ολόκληρο σύστημα το οποίο τους επιτρέπει αυτό το νερό, αφού το χλωριώσουν, να το πάρουν και να το πάνε κάπου αλλού ή να το εμφιαλώσουν και να το δώσουν σε ιδιώτη. Ας αποδείξουν ότι πραγματικά τους ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών, διακόπτοντας ή τερματίζοντας αυτή τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης των πάντων. Οι πολίτες, οι κάτοικοι εδώ της περιοχής πάρα πολύ συχνά ελέγχουν το νερό. Αυτό σημαίνει ότι το νερό είναι πεντακάθαρο, είναι γάργαρο και νομίζω ότι το να χλωριωθεί αυτού του είδους το νερό θα είναι μια καταστροφή για όλη την περιοχή.